Καλησπέρα κύριε Σκαμπαβία, καλό τάξιδο το βιβλίο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ξεφίλησα λίγο για να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι περίεργη, καταλαβαίνετε, αν δεν είμαι και περίεργη δεν θα έκανα και αυτή τη δουλειά. Ήσασταν φαντάρος όταν μάθατε ότι το βιβλίο θα εκδοθεί? Μάλιστα, είχα μάθει για τη μετάθεσή μου, πήγαινα στα Χανιά και την ώρα που πάτησα το πόδι μου στο στρατόπεδο... Αγκαλιάσατε το στρατηγό και... Στρατηγέ μου, ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τα Χανιά γούρι. Λοιπόν, σας διέκοψα, με συγχωρείτε, αλλά φαντάζεσαι με την εικόνα τώρα, να έχεις τον ενθουσιασμό, αλλά να έχεις ότι αλλάζεις ένα στρατόπεδο. Δεν είναι και εύκολο, Δεν ξέρω, δεν έχω πάει φαντάρος. Ναι, ήταν λίγο στην αρχή σοκαριστικό, αλλά μίλησα με τον διοικητή μου και κανονίσαμε έτσι ώστε μόλις είναι να πάρω την άδεια απολύσεως να ασχοληθώ περισσότερο με το βιβλίο. Είχα περίπου ακόμα 3 μήνες θητεία, πήρα τον τελευταίο μήνα την άδεια απολύσεως και ασχοληθήκαμε με το βιβλίο με τον Κάκτο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που εκδίδεται από τις εκδόσεις Κάκτος. Εσείς όμως έχετε βραβευθεί, έχετε πάρει βραβείο ποίησης σε πανελλήνιο διαγωνισμό, έχετε γράψει θεατρικά έργα, έχετε γράψει ποίηση και πεζογραφήματα. Ναι, στα 17 μου βραβεύτηκα το 2012 για ένα ποίημα που είχα στείλει. Ήταν ένας πανελλαδικός διαγωνισμός και είχα διακριθεί με το δεύτερο βραβείο ερωτικού ποίητη. Και σιγά σιγά ξεκίνησα να γράφω περισσότερο, πήγαινα από το διήγημα, μετά πήγαινα στα μικρά μυθιστορήματα. Είχα ξεκινήσει να ολοκληρώνω και κάποια θεατρικά έργα που μου αρέσανε πολύ και κατέληξα στο μυθιστόρημα. Τώρα μέσα από αυτό το μυθιστόρημα, πώς έχετε συλλάβει τους πρωταγωνιστές, τα δίδυμα αυτά, τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο, την υπόθεση και βέβαια τα νοήματα, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν βαθύτερα νοήματα. Εννοείται. Είναι ένα σκοτεινό, μπορούμε να πούμε, μυθιστόρημα, το οποίο όμως φωτίζεται. Πριν ξεκινήσω την έρευνα και φτιάξω τον κορμό του μυθιστορήματος, είχα στο μυαλό μου μία εικόνα. Ένα ζευγάρι να βρίσκεται στο δωμάτιο ενός μευτηρίου, έχοντας δίπλα του τα μωρά τους, δύο πανομοιότυπα αγοράκια. Με συγκλώνησε η ψυχρότητα των γονιών και το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο πατέρας ήταν να δέσει το ποδαράκι του ενός παιδιού, του μωρού του βρέφους, μία μάλινη κλωστή, έτσι ώστε να το ξεχωρίσει αυτό το πλάσμα. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα με τα δίδυμα, ο Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος. Το μωρό εκείνο που είχε τη μάλινη κλωστή στο πόδι του ήταν ο Αλέξανδρος. Και μετά μπορούμε να δούμε για τον δεσμό τους που έχουν αναπτύξει αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία αγγίζει στα όρια του μεταφυσικού, όπως ακριβώς και η επικοινωνία τους. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ο Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος είναι δύο κόπιες με ίδια χρώματα, μέσα τους όμως έχουν άλλες αποχρώσεις. Αλλά το συγκλονιστικό στην υπόθεση είναι ο πατέρας τους. Είναι ένας πασίγνωστος ψυχίατρος, ο οποίος εκδίδει ένα βιβλίο που σχετίζεται με την ψυχοσύνθεση των δίδυμων παιδιών του, όταν εκείνα βρίσκονται σε νηπιακή ηλικία, φωτογραφίζοντας τον Αλέξανδρο ως ψυχικά διαταραγμένο, αλλά και ως επικίνδυνο. Εκείνο το υπερτροφικό και φιλόδοξο πρόσωπο χωρίζει τους γιους του με αυτόν τον τρόπο και πηγαίνουν σε ξεχωριστά σχολεία. Και σταδιακά όταν... Μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί εσείς είστε δίδυμος, έχετε δίδυμο? Όχι, δεν έχω δίδυμο αδελφό, αλλά στην οικογένειά μου έχουμε πολλά δίδυμα αγόρια. Ναι, μου κάνει λοιπόν φοβερή εντύπωση έτσι όπως το περιγράφετε, σαν να είναι μια αληθινή ιστορία, θέλω να σας πω, κύριε Σκαμπαβία. Και με σοκάρει, γιατί ξέρω πόσο δεμένα είναι τα δίδυμα. Τι αόρατο δέσιμο έχουνε. Αν βάλεις το ένα στον βόρειο πόλο και το άλλο στον νότιο, αν του συμβεί κάτι, θα το καταλάβουν χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσουν. Ή τουλάχιστον έτσι μου έχουν εκμυστηρευτεί δίδυμα που έχω γνωρίσει. Ακριβώς και το ίδιο γίνεται στο μυθιστόρημα. Αν και τα παιδιά δεν χωρίζονται, δεν είναι σε διαφορετικές πόλεις, ακριβώς στο ίδιο σπίτι μεγαλώνουν. Απλώς έχουν τελείως διαφορετικές δραστηριότητες. Και αυτό που έχουν πετύχει είναι αυτός ο δεσμός, ο οποίος βγαίνει τόσο αβίαστα και τους καθορίζει. Και καθορίζει και την πλοκή του μυθιστορήματος. Στην υπόθεση αυτή του μυθιστορήματος, το ένα παιδί παίρνει καλύτερη ανατροφή σε σχέση με το άλλο, υπερτερεί το ένα από το άλλο? Ή είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο, αλλά κάνουν διαφορετικές δραστηριότητες για να μπορέσει το καθένα να αναπτύξει τη δική του προσωπικότητα, χωρίς να είναι απαραίτητα πάντα συνδεδεμένο το ένα πάνω στο άλλο? Και τα δύο παιδιά, βασικά και τα τρία, γιατί έχουν και ένα μεγαλύτερο αδερφό, μεγαλώνουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον όπου βασιλεύει αδιαφορία. Απλώς
ο Αλέξανδρος είναι εκείνος που το συνειδητοποιεί περισσότερο στην εφηβεία του, γιατί έχει προηγηθεί και το βιβλίο του πατέρα του και είναι σαν να κουβαλάει αυτό το παιδί ένα στίγμα πάνω του, το οποίο δεν μπορεί να το ανακαλύψει μόνος του, δεν μπορεί να το επικοινωνήσει. Αργότερα βέβαια, όταν μάθει τι πραγματικά έχει συμβεί, τότε θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Μάλιστα. Εγώ θέλω τώρα να τελειώνουμε με την εκπομπή, να αρχίσω το Σαββατοκύριακο να πάρω το βιβλίο, να πάω να το διαβάσω. Στο σκοτάδι κράταμε. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο βιβλίο του Απόλλωνα Σκαμπαβία από τις εκδόσεις Κάκτος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκαμπαβία. Καλό τάξιδο να ευχηθώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και για τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές του Real FM. Τώρα που είστε στην Κρήτη, σας πετυχαίνουμε. Στην Κρήτη, είναι στο Ηράκλειο. Α, εκεί πώς είναι ο καιρός? Σχετικά καλά είναι σήμερα. Από αύριο λέει ότι θα χαλάσει. Ναι, θα είστε δούμε. Στο μάτι του κυκλώνα από αύριο, ναι, από ό,τι είδα και εγώ. Ναι. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Εύχομαι να είναι μικρή η ταλαιπωρία, χωρίς άλλα παρελειπόμενα, και βέβαια αν χρειαστεί να μείνετε μέσα στο σπίτι χωρίς ταλαιπωρίες, δηλαδή με ρεύμα να είστε, να ξεκινήσετε να γράφετε και το επόμενο βιβλίο, αν το έχετε ξεκινήσει. Ήδη το έχουμε ξεκινήσει, είδατε. Αυτό και το τελειώνουμε σιγά-σιγά. Άντε, με το καλό, με το καλό. Εμείς προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, έχετε λίγα λεπτά ακόμη για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Στο σκοτάδι κράταμε είναι ο τίτλος του βιβλίου που συζητούσαμε με τον Απόλλωνα Σκαμπαβία από τις εκδόσεις Κάκτος, και τον πρόλογο έχει γράψει η συγγραφέας Άννα Γαλανού, στο 2310 55 59 53 και 2310 55 59 54 μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκαμπαβία, καλό τάξιδο. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.